Τι κάνει τώρα, Δεν κάνει, είναι ήσυχη σήμερα. Παιδιά, νιστάζω πάρα πολύ. Κοιμήθηκα αργά χτες. Και τώρα έχουμε να πάμε για μια δουλειά. Να μιλήσουμε, δηλαδή, για ένα live. Εγώ είμαι αυτός που προσπαθεί τόση ώρα να την ξυπνήσει. Σήκω! Ήρθε η ώρα! Σήκω! Σήκω! Επειδή μου έχετε στείλει και μηνύματα και το γράφετε και από κάτω και με ρωτάτε, με αυτό πλένω το προσωπικό μου, της Λερός Ποζέτο Εφακλάρ, σας το είχα δείξει και στο βίντεο για την ακμή αν ενδιαφέρεστε να δείτε παραπάνω. Ήρθε η ώρα και για το Advent Calendar! Πρωί-πρωί! Σοκολατάκι! Ο Χριστός και η Παναγία! Θα φύγουμε τώρα, έχουμε αργήσει. Πάω να πληρώσω και το κινητό μου που είναι κομμένο να έρθει, να γίνει. Λοιπόν, το κινητό μου το πλήρωσα, τσακώθηκα και λίγο εκεί στην εταιρεία κινητής, διότι μου έχουν χρεώσει ό,τι μα ό,τι θέλουνε. Εσείς το παθαίνετε αυτό. Και όταν τους ρώτησα γιατί είναι τόσο φουσκωμένος ο λογαριασμός και ζήτησα αναλυτικό και μου τον στείλανε, ήταν ότι καλώς την ίδια την εταιρεία. Επειδή καλώς την ίδια την εταιρεία με υπερχρεώνουνε. Και να σας πω ότι μου ήρθε αυτή τη φορά, που πάλι καλά ενώ την προηγούμενη μου είχε έρθει πολύ παραπάνω, μου ήρθε 30 ευρώ πάνω για κλήση στην εταιρεία. Όπου η κάθε κλήση θα σου πω ότι κοστίζει 25 λεπτά. Δηλαδή πήρα 120 φορές στην εταιρεία μέσα σε ένα μήνα. Πώς! Πήγε πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε, να σας πω κάτι. Νομίζω ότι έχω να ακούσω την κότα ώρα. Είναι η ιδέα μου. Ή έχω ώρα να τραβήξω. Γιατί ήμασταν στο ραντεβού. Μάλλον κοιμάται. Κοιμάται. Διαβάζω τα σχόλιά σας εντωμεταξύ και κλαίω. Εντωμεταξύ θέλουμε να προλάβουμε τώρα ένα φωτοτυπάδικο. Πώς το λέτε. Φωτοτυπικό κέντρο, θα λέμε. Θέλουμε να προλάβουμε το φωτοτυπικό κέντρο, να βγάλουμε κάτι φωτογραφίες. Τι λέω! Να βγάλουμε κάτι φωτοτυπίες που θέλει ο μπαμπάς μου να του τα πάω. Οπότε δεν ξέρω αν θα προλάβουμε. Πόσο χρόνο έχουμε, Κλεάνθη? Σήμερα ορκίζομαι να βάλω πλυντήριο. Ορκίζομαι σε ό,τι έχω πιο ιερό. Δεν ξέρω τι έχω ιερό όμως, πώς θα γίνει αυτό. Πού ορκίστηκα μόλις? Θέλω να δώσω όλη την κρίνια που μου είπες μόλις. Όχι. Πριν να δείξεις την κάμερα. Έλα, πες τα όλα, όλα, βγάλ τα από μέσα σου. Να λέω. Λοιπόν, έχει γκρίνια που είναι όλη διπλοπαρκαρισμένη και δεν μπορεί να περάσει. Πεινάει, τον έχει πιάσει το κεφάλι του. Με καίει το κεφάλι. Τα έχει πάθει όλα. Γεια σας. Μου είπε να μιλάω δυνατά. Σκουφάνεις. Πόσο δυνατά. Θέλουμε να σας δείξουμε τι θα φάμε. Θυμάστε προχτές που είχαμε πάει καλεσμένοι στο μπαμπά μου, που είχε αυτό. Τώρα το βλέπετε παγωμένο, δεν φαίνεται καθόλου ωραίο. Δεν νομίζουμε ότι έχει χαλάσει. Μυρίστε κι εσείς. Θέλω να σας πω ότι ο Κλεάνθης τα σπάει. Και πιο συγκεκριμένα, για πες μας, δώσε μας ένα παράδειγμα. Έσπασα ένα δύο ποτηράκι, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι κακό. Πώς δεν είναι κακό? Καθόλου. Είναι καλό, ας πούμε, που το έσπασες. Αφού θα σπάω. Τώρα θα πάω στους γονείς μου για να δώσω αυτά τα χαρτιά πρέπει να δώσω. Ο Κλεάνθης καθάρισε το τζάκι. Και τι έχεις αυτή τη μούρη? Στεναχωρημένος είσαι? Θέλω ξύλα. Θέλει να πάμε να πάρουμε ξύλα. Θες να πάμε να πάρουμε μετά? Θα πάω να πάρω. Ώρα είχες. Τι θα πας να πάρεις, τι, όσο είμαι εγώ στους γονείς μου ή μετά που θα βάζω το πλυντήριο? Και θα πλένω τα πιάτα. Όλα μαζί. Παιδιά, έχει χαλάσει το Parktronic, αυτό που όταν πλησιάζει σε άλλο αμάξι χτυπάει και χτυπάει έτσι κι αλλιώς, οπότε βάζω όπισθεν. Λοιπόν, βάζω πρώτη. Όπισθεν. Θέλω να δείτε αυτή τη γάτα που έχει κάπως καμουφλαριστεί εδώ και από μακριά δεν φαίνεται. Γεια σου, γατούλα. Γάτα. Θες να γνωριστείς με την κότα μου? Μίλησε η κότα, παιδιά. Είναι σοβαρό αυτό. Γεια σου, Τσέλη. Γιατί πάντα έχω την κάμερα αυτή τη στιγμή. Ναι, αλλά εγώ τώρα είμαι καρόλη.
Περιποιημένη βέβαια, αλλά με τα ρόλα. Ας είναι. Μην δείξω τη μέση και κάτω. Όχι, δεν θα σε δείξω, το είδα. Μου αρέσει το δέντρο τους, βρε παιδιά. Μου δώσε μια τσάντα με κάτι σκουφάκια για να διαλέξω ποια θέλω, κρατιέστε. Πιστεύετε ότι φοριέται έξω ή είναι too much information? Φοριέται πάρα πολύ. Πού φοριέται, στη Ρωσία? Εγώ το είχα βάλει στο εξώφυλλο της λάμψης. Ναι, αλλά εγώ δεν θα είμαι στο εξώφυλλο της λάμψης. Πρέπει να... Γιατί δεν τίνεσαι? Αυτό, γιατί? Να το δείτε αυτό. Ένα λεπτό. Έμα θες να κάνεις καμιά ληστεία κάθε φορά. Στην περίπτωση ληστείας είναι αυτό. Στις ανάγκες. Πολύ καφέ είναι εγώ, γιατί. Oh. Αυτή είναι η κότα που ζει μέσα στην καμερά μου. Α, ναι, κάτι άκουσα και νόμιζα ότι το έκανε επίτηδες. Όχι, δεν το έκανε επίτηδες. Ωραίο είναι. Πώς είναι ωραίο αυτό? Γιατί, ωραίο. Γιατί είναι χάλια. Κοίταξε κάτι, επειδή είναι πετσικαρισμένο. Αν βάλεις μέσα πράγματα και ξέρεις πώς κάνουν από το ισχύο. Λαγό, ας πούμε, σαν τι πράγματα. Βάζουν μέσα πράγματα πολλά διάφορα που λέω, έτσι μπλουζάκια και τέτοια για να ισιώσει. Αυτό τώρα μη μου πεις, πολύ ωραίο είναι. Καθόλου, δεν αρέσει. Άχου, θα σου πούν από κάτω. Όχι. Σας παρακαλώ, πείτε από κάτω εάν αυτό είναι πολύ ωραίο καπελάκι και να τη πείτε να το κρατήσει. Δεν θα το κρατήσω. Γιατί εγώ όταν το φοράω που είμαι μεγάλη πια, είμαι σαν τη θεία τρελό καμπέρο. Ευκαιρία που τακτοποιεί η Βελίνα το σπίτι της. Κάτι μας έχει πιάσει με τον μπαμπά μας εδώ και τακτοποιούμε και εμείς το δικό μας. Γιατί λέμε, αυτά μείναν πια εδώ, τα παιδιά έχουν φύγει και τακτοποιούμε. Νομίζω και αυτό είναι δικό μου. Και αυτό είναι δικό σου. Τι είναι αυτό, μαμά? Αυτό, εγώ σου λέω τα κρατάω όλα μέχρι να τα δεις. Αυτό το Τσάρλι. Κοίταξε, το βάζεις όπου θέλεις αυτό. Ή από εδώ, ή πίσω. Ή στα σκουπίδια. Ή το φέρνεις μπροστά, ή το κάνεις θερμοφόρα. Δεν το βλέπεις ότι αυτό που κάνεις δεν είναι ωραίο? Αυτό είναι πολύ άσχημο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Δικό σου καπέλο, εσύ το διάλεξες. Όταν ήμουν 8. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω να το δείτε αυτό πάρα πολύ ωραίο. Όχι, βρε, ανάποδα το βάλες. Τι εννοείς ανάποδα, αυτά θα τα δέσω μπροστά? Περίμενε, έτσι είναι η καλή του. Και το η καλή του είναι με το ταμπελάκι απ' έξω και από μέσα, ναι, το σχήμα. Το βάζεις έτσι και το γυρνάς έτσι. Πώς? Ωραία, βάλ το. Είναι άσχημο αυτό, δεν θα μου. Έτσι. Ναι. Και όπως το κάνεις έτσι, το γυρνάς λίγο έτσι και φαίνεται αυτό και δένεις πίσω αυτό. Πάμε άλλο. Τι λες, μωρέ. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά αφού σου αρέσει και εσένα, το πάω. Θα το βάλεις να βγεις έξω? Γιατί δεν μου μπαίνει μέσα στο κεφάλι, μεγάλο στο κεφάλι μου από τότε που τα φόραγα. Είπα ότι πάχει, να φαίνεται όταν παχαίνει, μεγαλώνει και το κεφάλι. Δεν τη πάει πάρα πολύ, γράψτε από κάτω παρακαλώ. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Όχι, είναι χάλια. Κοίταξε με αυτά που φορά τώρα. Κοίτα. Κοίτα τι όμορφο που είναι. Να έχει και ένα καφέ. Όλο μαύρα έχει. Έλα, είναι πετσικαρισμένα επειδή τα. Και αυτό έτσι, γιατί μου κάνει την κεφάλι. Γιατί μου αρέσει να πετάει εκεί. Ναι, λένε το κεφάλι μου μέσα. Τώρα πήγε πάνω. Ανησυχώ. Δεν μ' αρέσει. Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί δεν το κρατάς τότε? Γιατί είναι χάλια. Θέλω να κάνω τη θυσία. Ναι, και ακόμα ναι, και ναι. Αν μ' αρέσουν, να τα δίνω στο παιδί μου. Θα το κρατήσω εγώ, παιδιά. Και πού θα πας? Α, μ' αρέσει πάρα πολύ. Γιατί είναι καπαρντινέ, ακόμα και αν βρέχει, δεν έχει πρόβλημα. Είχε πολύ όμορφο σήμερα, Τσάρλι. Τον έκανα μπάνιο με λεβάντα και με ειδικό σαμπουάν για αρσενικά σκυλιά, λέει. Που έχει ginger, αλόι. Τρελάνε όλα τα κορίτσια, τα θηλυκά. Ginger, έχει ginger, αλόι, το σαμπουάν του και είναι ειδικό, λέει, για αρσενικούς σκύλους. Δεν ξέρω γιατί το γράφει αυτό. Και μοσχοβολάει ο σκυλάκος μας. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Δείξ' τον λίγο. Το άκουσες αυτό? Σίγουρα να φύγω. Κάτω τι δείχνω? Να φύγω. Όχι, κάτσε λίγο, αλλά να φτιάξω λίγο τα μαλλιά μου για το βλέπω. Περνάτε τόσο. Η κότα, συγγνώμη. Περνάτε τόσο ωραία εδώ μέσα και εμένα με έχετε έξω κλεισμένη. Ακριβώς. Γιατί? Θα βάλω πλυντήριο. Πώς έτσι? Τι έπαθε, σε καλά? Δεν ξέρω, δεν αισθάνομαι πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Έφτιαξε αυτά που είδατε και δεν έχει έρθει ακόμα, γιατί δουλεύει μέσα και θέλω να του τα φέρω στο κεφάλι. Γιατί? Συμφωνεί μαζί μου.
Η Τιτίκα Λιλίκα μου έχετε πει τόσα πολλά. Φοφό, δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί. Φοφό. Γιατί έφτιαξα αυτό το λουκούλιο γεύμα. Το πω, είναι πολύ βαθύ αυτό της σαλάτας και φαίνεται σαν να είναι άδεια από εδώ. Αυτό το λουκούλιο γεύμα. Και σε περιμένω τόση ώρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Εγώ πριν δεν έπλυνα τα πιάτα. Ναι. Τώρα, γιατί έχουμε πάλι άπλυτα πιάτα, αφού εγώ έπλυνα τα πιάτα. Για να τα ξαναπλύνεις, είναι πολύ άμα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε, ρε παιδιά. Έχει ώρα τα κάνει, δεν ξέρω τι έπαθε. Μου πείτε ότι έφτιαξε τώρα πάνω που την αγαπήσατε. Της δώσω μία. Θα πάει από εκεί που ήρθε, να ξαναρχίσει. Έφτιαξε. Νομίζω πως ναι. Βλέπεις, δεν κάνει τίποτα. Τι. Ρε, είσαι χαζό. Τι είναι αυτό, αυγουλάκι. Είναι το παιδί σου. Μίλησέ της. Παίξεις κάτι, μπρε. Νομίζω ότι τελείωσα και άραξα και τώρα έχω πάλι πιάτα και έχω εκεί να πλώσω. Αυτό πώς συνέβη. Δεν μου αρέσει καθόλου η τροπή που πήραν τα πράγματα. Παιδιά, η Κότα δεν ξέρω γιατί δεν εμφανίζεται. Απ' τη μία πρέπει να χαρώ, απ' την άλλη στεναχωριέμαι. Ανάμεικτα τα συναισθήματα. Τα ονόματα που είπατε για την Κότα πέθαναν. Να σας πω ότι τα αγαπημένα μου ήταν το Παρδάλο, το Τιτίκα και το Φοφό. Θέλετε να ψηφίσετε ανάμεσα σε αυτά τα τρία. Και να βγει αύριο το όνομα. Ψηφίστε ποιο από τα τρία. Εντάξει. Τώρα εγώ θα απλώσω τα ρούχα. Θα ξαναπλύνω τα πιάτα. Δεν θυμάμαι πόσες φορές σας το είπα, αλλά έχω γκρινιά. Και μετά θα μοντάρω, παιδιά, για να δείτε το βίντεο αύριο, πουρνό, στις 12.30. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθείτε και σας ευχαριστώ πολύ που συμμετέχετε ενεργά. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που διαβάζω τα σχόλιά σας. Ξέρετε, που δεν νιώθω τρελή ότι τα λέω μόνη μου και είναι σημαντικό αυτό. Ελπίζω να μην βαριέστε. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να δείτε να κάνω πέρα από αυτό που κάνω? Δεν ξέρω, κάντε μου προτάσεις. Σας αγαπώ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Και να κάνετε subscribe και like φυσικά αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θες να χαιρετήσεις κι εσύ? Γεια σας, παιδιά. Να τους πεις φιλιά γιατί κλείνω. Φιλιά σε όλους. Φιλάκια. Να πέρασετε ωραία, ζεστά, καλαρά.